Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ένας 54χρονος άντρας στην Κρήτη άρχισε να παρακολουθεί την 33χρονη πατρινή σύζυγό του. Η αδαμαντία τύπα αισθανόταν πως οι δυο τους δεν μπορούν να συνεχίσουν τον έγαμο κοινοβίο τους και ήταν έτοιμη να του ζητήσει διαζύγιο. Ο άντρας της άρχισε να την παρακολουθεί, τοποθετώντας ακόμη και μαγνητοφωνάκι στο αυτοκίνητό της. Τελικά τη σκότωσε γιατί, όπως είπε, θόλωσε. Οι δυο τους βγήκαν για φαγητό μαζί με άλλους συγγενείς. Επέστρεψαν στο σπίτι γύρω στη 1.30. Έπειτα από λίγο, ο 54χρονος πήρε το κυνηγετικό όπλο από την αποθήκη και χωρίς περιστροφές πυροβόλησε 2 φορές τη σύζυγό του, η οποία ήταν ξαπλωμένη στον ξενώνα. Η άτυχη γυναίκα δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Στη συνέχεια έντυσε το παιδί και πήγαν μια βόλτα. Κάλεσε την άμεση δράση και του είπε ότι σκότωσε τη γυναίκα του και ζήτησε να προσέξουν το παιδί του αφότου παραδοθεί. Συγγενείς της ανέφεραν σε δηλώσεις που έκαναν μετά τη στιγερή δολοφονία πως την είχε χτυπήσει στο παρελθόν. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να αφαιρεί αλλουνού ζωή. Εκείνο που με πλήγωσε πολύ είναι ο τρόμος που αντίκρισε το παιδί μου την ώρα που το σκότωσε αυτός ο άνθρωπος, είχε πει τότε ο πατέρας της 33χρονης, ενώ κατήγγειλε πως την ξυλοκοπούσε όταν ήταν έγκυος. Τόσο εγωιστής, τι ήταν κτήμα του. Η κόρη μου τον είχε συγχωρήσει αρκετές φορές και δεν τον είχε πάει στην αστυνομία και της χάρισε και έναν άπειρο παιδί από ξυλοδαρμό, ενώ ήταν 3 μηνών έγκυος και η κόρη μου δεν μας το είχε πει. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να αφαιρεί αλλουνού ζωή. Εκείνο που με πλήγωσε πολύ είναι ο τρόμος που αντίκρισε το παιδί μου την ώρα που το σκότωνε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά. Έχει χαρίσει στη ζωή της κόρης μου ένα παιδί ανάπηρο, γιατί 3 μηνών τη βάρεσε, το οποίο δεν το ξέραμε, και βγάλανε ένα παιδί αμαία. Έχει κάνει πάρα πολλά στην οικογένειά μας αυτός ο άνθρωπος. Είχαμε πάρει το παιδί μας 2 χρόνια, το είχαμε εδώ. Ήρθε μετανιωμένος, πικραμένος. Πιστέψαμε ό,τι μας έλεγε. Το παιδί μας συνέχιζε να τρώει ξύλο, δίχως να μας λέει τίποτα. Το κατηγορεί ότι επειδή του ζήτησε διαζύγιο, γιατί δεν άντεχε άλλο. Η υπέρηκε εκεί της γειτονιάς της στο Ηράκλειο που έμενε στην Κρήτη, είχανε κάθε μέρα συγκλονιζόσαντε από μεγάλους ξυλοδαρμούς. Εγώ σαν πατέρας εύχομαι να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα, να μην υπάρχουν ανθρώποι, να τα βρίσκουν με άλλο τρόπο και πιο πολιτισμένα, όχι έτσι. Το συγκεκριμένο συμβάν αποκάλυψε τότε μία μόνο από τις πτυχές της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα, με το φαινόμενο, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, να έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Από τον περασμένο Νοέμβριο, συστάθηκε με εντολή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας. Το 2018 σημειώθηκαν 1.372 τραυματισμοί λόγω της βίας που ασκήθηκε μέσα στις οικογένειες. Οι παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας ήταν 4.702 για το ίδιο έτος όσον αφορά τα τελεσμένα δικήματα, ενώ είχαμε και 20 απόπειρες. Αναφορικά με τους δράστες καταγράφηκαν 4.230 άνδρες και 826 γυναίκες. Τα περισσότερα θύματα ήταν ελληνικής καταγωγής και 827 λοδαποί.